ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στην εξάρτηση, στην εμπαθή προσκόλληση και στην ευχαρίστηση. Συνήθως έχουμε την τάση να επαναλαμβάνουμε αυτό που μας δίνει ευχαρίστηση. Από τα πιο απλά πράγματα, όπως είναι ένας καφές και μάλιστα ένας συγκεκριμένος τύπος καφέ, εάν νιώσω ότι με ευχαριστεί, ότι μου δίνει χαρά, έχω την τάση να εξαρτώμαι από αυτό τον καφέ. Και οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά μου δίνει χαρά, μου δίνει ευχαρίστηση, έχω την τάση να την επαναλαμβάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό. Δεν έχει όμως σημασία αυτό καθεαυτό το γεγονός το οποίο με ευχαριστεί. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και γι' αυτό διάφοροι άνθρωποι έχουν κάποιες εξαρτήσεις που ίσως δεν τις ονομάζουν έτσι, δεν τις συνειδητοποιούν ως εξαρτήσεις και όμως έχουν ανάγκη από αυτό από το οποίο είναι εξαρτημένοι, το χρειάζονται και δεν μπορούν χωρίς αυτό. Λένε μερικοί, ας πούμε, αν το πρωί δεν κάνω ένα τσιγάρο, δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ή αν δεν πιω τον καφέ, δεν αισθάνομαι καλά. Πρέπει πρώτα να πιω τον καφέ. Πρέπει πρώτα να κάνω το τσιγάρο. Ή κάποιος άλλος έχει εξαρτηθεί από θετικές συμπεριφορές, όπως είναι, ας πούμε, ένα σπορ. Δηλαδή λέει ότι το πρωί θα τρέξω 100-200 μέτρα ή θα κάνω μια γυμναστική και αν δεν το κάνω αυτό, δεν αισθάνομαι καλά. Ακόμη περισσότερο μπορεί να συμβεί το ίδιο και με την προσευχή, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε πρωί κάνω προσευχή. Εάν δεν κάνω προσευχή, δεν μπορώ να βγάλω το σπίτι. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν νιώθω καλά. Και βέβαια, άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, μπορεί να κάνουν μια μορφή διαλογισμού, γιόγκα, κάτι άλλο, και είναι υπό μία έννοια εξαρτημένοι από αυτό. Βέβαια, υπάρχουν καλές εξαρτήσεις και κακές εξαρτήσεις. Η χειρότερη ίσως εξάρτηση είναι από τα σκληρά ναρκωτικά, ας πούμε από την ηρωίνη. Κάποιος αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ηρωίνη, διότι έχει εξαρτηθεί από αυτό. Το χρειάζεται, το έχει ανάγκη. Έτσι το βιώνει. Αυτή είναι η δική του βιωματική πραγματικότητα. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν εξαντλούνται ποτέ οι εξαρτήσεις, είναι άπειρο το πλήθος τους. Και γι' αυτό κάποιος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην βρίσκει την ησυχία του αν σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που εκείνος έχει επιλέξει ή που έχει ελεύθερο χρόνο, αν δεν δει μια ταινία δράσης ή ένα θρίλερ. Σου λέει ότι εγώ αυτή την ώρα το χρειάζομαι, το έχω ανάγκη. Άλλος θα βάλει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ας πούμε, με το φαγητό του και χωρίς αυτό δεν μπορεί να φάει. Άλλος θέλει ένα μεζεδάκι συγκεκριμένο για να φάει και οτιδήποτε άλλο. Άλλος, ας πούμε, μπορεί να χρειάζεται το βράδυ ένα μικρό ποτήρι ουίσκι, ας πούμε, και να κάτσει στην πολυθρόνα του ή να κλειστεί στο δωμάτιό του χωρίς να ακούει κανέναν. Και όλοι θεωρούμε ότι το έχουμε ανάγκη αυτό. Βέβαια, υπάρχουν εξαρτήσεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε και συνήθειες βέβαια, οι οποίες μας ωφελούν, είναι χρήσιμες για μας, βελτιώνουν την ψυχοσωματική μας και την πνευματική μας κατάσταση και άλλες μας καταστρέφουν. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για εξαρτήσεις, για συνήθειες οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ συνδεδεμένες με το αντικείμενο με το οποίο είμαστε προσκολλημένοι, όσο με το βιωματικό γεγονός της εξάρτησης αυτό καθεαυτό. Είναι η ίδια η συνήθεια δηλαδή η οποία είναι ανάγκη μας και όχι το αντικείμενο της συνήθειας. Και μία από τις πιο δύσκολες εξαρτήσεις, πάντα σε εισαγωγικά η λέξη εξάρτηση, είναι ο έρωτας, ο έντονος έρωτας. Εκεί νιώθει ένα άτομο ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον αγαπημένο του, χωρίς το ερώμενο πρόσωπο. Δεν μπορώ αν δεν τον δω, δεν μπορώ αν δεν τον συναντήσω, δεν μπορώ αν δεν επικοινωνήσω μαζί του, δεν μπορώ αν δεν του γράψω μήνυμα. Όλα αυτά είναι ψεύδι, είναι κυρίως και κατεξοχήν φαντασιακά στοιχεία, τα οποία όμως έχουν ένα αυθεντικό βιωματικό υπόβαθρο. Αυτό που νιώθεις, το νιώθεις αληθινά. Αυτό που βιώνεις έχει μια αληθινότητα. Απλά δεν είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα ή δεν έχει η πραγματικότητα αυτή
οντολογική θεμελίωση. Δεν είναι αλήθεια με άλφα κεφαλαίο. Είναι βιωματικές συνήθειες. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει και έχουμε εξαρτηθεί και θεωρούμε και νομίζουμε και πιστεύουμε και φαντασιώνουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Στην πραγματικότητα όλα μπορούν να αλλάξουν. Οποιαδήποτε συνήθεια, όσο έντονη και αν είναι μέσα μας και όσο και αν είμαστε εξαρτημένοι από αυτήν, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες συνήθειες ή να την διακόψουμε απλά. Υπάρχει μέσα μας αυτή η υπαρξιακή δυνατότητα. Απλά δεν το συνειδητοποιούμε. Στο χώρο της Εκκλησίας συχνά μιλάμε για τα πάθη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάθη είναι οι εμπαθείς προσκολήσεις. Με πάθος προσκολώμε σε κάτι. Το κάτι, είπαμε, θα είναι ο καφές, θα είναι η ταινία, θα είναι ένα πρόσωπο, θα είναι μια συγκεκριμένη προσευχή. Προσκολώμε με πάθος σε κάτι. Βέβαια, αν το πάθος που προσκολώμε είναι καλό, είναι ας πούμε θείο πάθος, αν ο έρωτας είναι θείος έρωτας, τότε όλα είναι καλά, διότι αυτό που παράγεται είναι κάτι όμορφο, όπως είπαμε και για τη γυμναστική. Εφόσον με βοηθά, δεν θα το αντιμετωπίσω σαν κάτι αρνητικό, το οποίο χρειάζεται να το παρακάμψω, να το νικήσω, απλά το ακολουθώ, γιατί ξέρω ότι είναι παραγωγικό και γόνιμο για μένα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να προτείνουμε είναι να αντικαταστήσουμε στο βαθμό που μπορούμε και μας είναι δυνατόν τις συνήθειες, τις εξαρτήσεις οι οποίες δεν είναι γόνιμες για μας αλλά μας φτύρουν και μας τραυματίζουν και μας υποτιμούν και μας υποβαθμίσουν, να τις αντικαταστήσουμε με θετικές συνήθειες, με θετικές εξαρτήσεις οι οποίες μας δίνουν νόημα, μας δίνουν χαρά και μας βοηθούν να αναπτυχθούμε, να καλλιεργηθούμε και να οριμάσουμε ως προσωπικότητες. Είτε σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, σε ένα διαπροσωπικό, σε ένα κοινωνικό ή πνευματικό. Άλλοι άνθρωποι βέβαια είναι εξαρτημένοι από τη δουλειά, είναι γνωστό και αυτό, να κάνουν καριέρα, είναι εξαρτημένοι από μια επιστήμη, από ένα αντικείμενο γνώσης, το οποίο λατρεύουν και είναι αφιερωμένοι σε αυτό. Το κριτήριο είναι τι σημαίνει για μένα η εξάρτηση. Το κριτήριο είναι τι σημαίνει για μένα η εμπαθής προσκόλληση. Με βοηθά να προοδεύω. Είναι κάτι γόνιμο για μένα που με βοηθά να αναπτύσσομαι. Είναι κάτι που με φθείρει και με καταστρέφει. Αυτή η εξάρτηση, αυτή η συνήθεια με οικοδομεί ως πρόσωπο ή με συντρίβει και με διαλύει και με σκοτώνει. Ο καθένας από εμάς ας αναρωτηθεί, μπορεί να καταγράψει τις συνήθειές του αν θέλει, να βρει ποιες συνήθειες από αυτές, ποιες εξαρτήσεις είναι φθοροποιές, ποιες του κάνουν ζημιά, ποιες είναι αυτές που θα ήθελε να νικήσει, να απελευθερωθεί, να απεξαρτηθεί και ποιες συνήθειες θα ήθελε να καλλιεργήσει. Μήπως θέλει να καλλιεργήσει, ας πούμε, και να στερεώσει μέσα του τη συνήθεια για την πρωινή γυμναστική ή για την πρωινή προσευχή ή για τον τακτικό εκκλησιασμό. Ξέρετε ότι ένας άνθρωπος, αν ας πούμε κάνει καθημερινά εσπερινό, δεν μπορεί αν δεν πάει στον εσπερινό μετά της εκκλησίας. Έχει ανάγκη να πάει. Το ίδιο βέβαια αν κάθε Κυριακή βλέπει ποδόσφαιρο ή αν πηγαίνει σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ το Σάββατο βράδυ με τους φίλους του. Δεν μπορεί να μην πάει. Πνίγεται και στεναχωρείται. Λοιπόν, ας κάνουμε τις καταγραφές μας, αν θέλουμε, ας διαγνώσουμε, ας διαπιστώσουμε ποιες συνήθειες, ποιες εξαρτήσεις μας συντρίβουν και μας στήρουν, ποιες είναι αυτές που μας οικοδομούν και μας οδηγούν στην αυτοβελτίωση και ας αναπτύξουμε και ας καλλιεργήσουμε τις συνήθειες εκείνες οι οποίες μας αναβαθμίζουν, μας προωθούν, μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινάμε από τώρα και οικοδομούμε, κτίζουμε, στερεώνουμε τις θετικές συνήθειες. Φτιάχνουμε, κατασκευάζουμε θετικές εξαρτήσεις, ώστε η ζωή μας να έχει χαρά, νόημα και πρόοδο.